Θεού του Φεγγαριού. Στην αρχή ο Όρους, το γεράκι, ο θεός του φωτός και ο θεός Σιθ, ο κακός, πάλευαν για το ποιος θα εξουσιάσει την Αίγυπτο. Το Συμβούλιο των Θεών αποφάσισε. Ο Σιθ να εξοριστεί και ο Όρους έγινε ο πρώτος φαραώ της Αιγύπτου. Για 2000 χρόνια οι φαραώ βασίλευαν. Αλλά ο Σιθ είχε σχεδιάσει την εκδίκησή του. Μέσα στη μαύρη πυραμίδα του Όμπους, ο Σιθ φυλάκισε τον Όρους σε μια μεγάλη σαρκοφάγο. Η Αίγυπτος χωρίς την προστασία του καλού θεού Όρους ήταν στο έλεος του ραδιούργου Σιθ και του υπηρέτη του Άκερ. Έτσι οι θεοί διάλεξαν τον Πάπυρους, έναν ψαρά να βρει τη μυστική είσοδο του Όμπους, να ελευθερώσει τον θεό Όρους και να ξαναφέρει την ειρήνη στην Αίγυπτο. Πέρασαν 17 φεγγάρια από τότε που ο Σέμερκθ, ιερέας του Τρότ, του θεού του φεγγαριού, είναι ετοιμοθάνατος μέσα στο ναό. Πήγαινε! Άζαντ, πήγαινε να μεταφέρεις το θέλημα του Σιθ! Του κύριου του Όμπους! Νύχτα, στο στρατόπεδο του Φαραώ, μακριά από τις Θήβες. Σου εύχομαι μια ήρεμη βραδιά, Φαραώ. Το ταξίδι για τις Θήβες είναι μακρύ ακόμα. Καλό βράδυ, Ράτοφερ, φίλε μου. Κάνε το θέλημα του Σιθ. Ο Φαραώ πρέπει να πεθάνει. Δεν μπορώ να κοιμηθώ. Αναρωτιέμαι, μήπως η θέτης... Ο ιερέας Έμερκ. Όχι, όχι. Δεν μπορεί να είναι αυτός. Μήπως όμως η θέτης... Θέτης! Μ' ακούς! Άνοιξέ μου! Θέτης! Γρήγορα! Ελπίζω να έχεις κάποιο σοβαρό λόγο που με ξύπνησες. Ζητώ συγγνώμη για την ενόχληση του βασιλικού σας ύπνου, πριγκίπισσα, μα κοιτάξτε την πόρτα. Μα την ίσης, το σημάδι του θεού του θανάτου. Ο Απού ξέρει, τους είδε. Απού, τι είδες? Πίσω, Πάπυρους, γιατί εγώ είμαι ο θεός Σιθ. Ναι, Πάπυρους, εγώ είμαι η εκδίκηση του Όμπους. Μα τι εννοεί? Μάλλον δεν είναι καλά, Πάπυρους. Ω, εδώ είσαι, προσπάθησε να ηρεμήσεις τώρα. Τον βρήκα ανέστητο στον απαγορευμένο ναό. Ανέστητο? Ναι, και μετά το έβαλε στα πόδια. Φοβήθηκα μήπως ο Θεός τον τιμώρησε και έχασε το μυαλό του. Έλα, Απού, θα σε πάω στο δωμάτιό σου. Καημένε, Απού, παραμιλάει. Μα τι νάθε στο ναό του Θότ και γιατί μίλησε για την εκδίκηση του Σιθ, πρέπει να πάω να δω. Oh.
Θα γίνει σύμφωνα με το θέλημά σου, πρώτε ανάμεσα στους αρχιερείς. Πάπυρους! Τι κάνεις εδώ? Εγώ... Ξέχασε. Ξέχασε ό,τι είδες, Πάπυρους. Να μην πάμε τον Φαραώ στις Θήβες, Ράτοφερ. Όχι, Νεκχέτ, τα φάρμακά μου πολεμάνε το δηλητήριο. Μα ο Φαραώ είναι ακόμα δύνατος να κινηθεί. Τότε ας στείλουμε έναν αγγελιοφόρο. Ας κάνουμε υπομονή, Νεκχέτ. Για την ώρα δεν θέλω τα νέα να διαρρεύσουν. Μα τι... Έλα μαζί μας! Μη μιλάς! Ο πρίγκιπας αμέσως κάνει μια σοβαρή ομιλία. Ο αρχιερέας Έμερκ. Εσύ είσαι, Πάπυρος. Μεγάλε Νεσιμοντού, πού είναι ο Φαραώ και η θέτης? Δεν ξέρω τίποτα. Ας ακούσουμε τώρα τι πρόκειται να πει. Διάφοροι επαναστάτες διασκορπίστηκαν στις Θήβες από τον καιρό που έφυγε ο Φαραώ για να επιθεωρήσει τις επαρχίες. Μα ποιους επαναστάτες λέει? Σήμερα το βράδυ τα διαμερίσματα της πριγκίπισσας και το ιερό του Θεού Θότ παραβιάστηκαν. Γι' αυτό εγώ, ο Αχμές, αρχιερέας του Θεού Θότ, αποφάσισα να αναλάβω όλες τις εξουσίες. Από εδώ και μπρος θα με υπακούτε όλοι. Είναι συνωμοσία. Πρέπει να ειδοποιήσουμε τον Φαραώ. Περίμενε λίγο, Πάπυρους. Ο Αχμές είναι αδερφός του Φαραώ. Πρώτα θα του μιλήσω. Θέτης, πρέπει να τη βρω. Πού πας τόσο βιαστικά, Πάπυρους? Έχουμε ειδικές εντολές για σένα. Δεν έχετε το δικαίωμα. Θέλω να μιλήσω στην πριγκίπισσα Θέτης. Τ' ακούτε? Θέλω να της μιλήσω. Την πριγκίπισσα? Ανόητε. Η πριγκίπισσα δεν θέλει να σε ξαναδεί. Πάρε 10 σημαίνια νομίσματα και φύγε αμέσως. Δώρο από την πριγκίπισσα. Η Θέτης είναι αδύνατον. Μόνος, τι μπορώ να κάνω? Στάσου, Πάπυρους! Δώσε μου τα χρήματα που έκλεψες! Έκλεψα? Μα εσύ ο ίδιος μου τα έδωσες, το ξέρεις! Έχεις ψέματα, κλέφτη! Υπάκουσέ με! Δώσε μου το πουκί τώρα! Μα... όλα τους νεούς, όνειρα μου! Έλα από πίσω, έχεις καλιά! Άι, παλιό μαϊμού! Έλα γρήγορα, ο Σέψη θα μας βρει! Σέψη! Μα ποιο είναι το όνομά σου? Ταρά! Ο Θεέ μου! Πριγκίπισσα των ληστών και των κλεφτών στην υπηρεσία σου! Αχ, όχι, κι άλλη πριγκίπισσα! Λοιπόν, τι περιμένεις? Φοβάσαι τα ύψη? Δεν θα τον βρούμε ποτέ σε αυτό το λαβύρινθο! Δεν θα αρέσει αυτό στον Άχμες! Μα... μένεις εδώ? Ναι, τα αστέρια είναι η σκέπη μου. Πώς μπορώ να σε ευχαριστήσω, Τίγια? Μου έσωσες τη ζωή. Μπα, μεταξύ κλεφτών. Μα, δεν είμαι κλέφτης εγώ. Να και ο Σέψη μου. Κακοήθη σαν τον Θότ. Πάπυρους, αν και φοράς χρυσά, δεν μοιάζεις με κάποιον που γεννήθηκε σε παλάτι. Έχεις δίκιο, Τίγια. Είμαι απλά ένας ψαράς. Μα, λοιπόν, συνέβησαν κάποια γεγονότα και γίναμε φίλοι με την κόρη του Φαραώ. Την κόρη του Φαραώ? Μάλιστα. Και για να της ανταποδώσεις τη φιλία την έκλεψες? Άσχημη πράξη. Πάπυρους, τώρα καταλαβαίνεις τη μοίρα των αυλικών. Χάρες τη μια, εξορίες την άλλη. Μα σου είπα πως δεν είμαι κλέφτης και δεν είμαι και αυλικός. Καλύτερα να μην ξέρεις τίποτα γι' αυτό, κατάλαβες? Χα, μα έχεις επάνω σου τα χρήματα, ε? Τα χρήματα ήταν... Α, μα πού πήγαν? Σε ψή, παλιοκλέφτη, δώσ' τα τώρα αμέσως. Είμαι σίγουρη πως ο νέος μας φίλος θα θέλει να τα μοιραστεί μαζί μας. Αρκετά, Τίγια. Δανείστηκα αυτό και σου δίνω τα χρήματα. Έτσι είμαστε εντάξει. Πάπυρους, πρόσεχε τους φύλακες. Σου δίνω την ίδια συμβουλή. Είναι εύκολο να σε βρούνε και σένα. Αχμές, δεν μπορείς να προδώσεις τώρα τον αδερφό σου τον Φαραώ. Έχεις τυφλωθεί από τη δίψα για δύναμη και εξουσία. Έζησα στη σκιά του αδερφού μου πάρα πολύ. Η Αίγυπτος πρέπει να γίνει πλούσια και ισχυρή για τη δόξα του Θότ. Ο Θότ είναι απλά θεός, Άχμες, και τον πρόδωσες. Πρόσεχε την εκδίκησή του. Αρκετά, Νεσιμόντου. Σου δίνω λίγο χρόνο να το ξανασκεφτείς.
Όμως κάντο γρήγορα. Χαρούλες τη μια μέρα και εξορία την άλλη. Η Τίγια έχει δίκιο. Τι δουλειά έχω εγώ με τους ευγενείς και τους θεούς. Πιο καλά να πάω στο χωριό μου. Πρέπει να βρω το μέσο. Φίλε, προβλήματα. Ο Ιχμούτεπ μπορεί να κάνει κάτι για σένα. Έλα. Σε ευχαριστώ, Ιχμούτεπ, μα νομίζω ότι χρειάζομαι κάτι παραπάνω. Μήπως ξέρεις αν φεύγει κάποιο καράβι? Α, είσαι από τις Θήβες. Σήμερα δεν επιτρέπεται να φύγουν καράβια. Είναι διαταγή από τον παλιάνθρωπο τον Άχμες. Τον Άχμες? Ναι. Και μεταξύ μας καλύτερα να κρύψεις το χρυσάφι σου. Από τότε που έφυγε ο Φαραώ, οι φρουροί του Άχμες κλέβουν και ληστεύουν όποιον βρουν μπροστά τους. Μα κανείς δεν κάνει κάτι. Εναντίον των φρουρών του Άχμες, σίγουρα αστειεύεσαι. Καταφωνή. Πρόσεχε, πρόσεχε. Ζητιάνε, λες πως ξέρεις. Στις διαταγές σας, κύριε. Ο φτωχός μου πατέρας ήταν καλός γραφέας και μου έμαθε να γράφω. Γι' αυτό, αν θέλετε, να σας γράψω κάτι. Τολμάς να μας προσβάλλεις επειδή είμαστε αγράμματοι? Σήκω πάνω. Εκεί, βλέπεις. Ξέρεις να γράφεις, μα τώρα πρέπει να συρθείς. Κάποιοι σέρνονται μπροστά στον Άχμες. Μα τους θεούς θα σε κάνω να μετανιώσεις για τα λόγια που είπες, Σκουρίκη. Ο Πάπυρος, είμαστε τυχεροί. Μάλλον τώρα άρχισε το γλέντι. Πρόσεχε, Πάπυρος. Θα χρειαστείς κάτι παραπάνω από δεκανίκη. Ποιος? Γεια σου, μικρέ πρίγκιπα. Πάλι έμπλεξες. Ας φύγουμε από εδώ. Θα γεμίσει φρουρούς. Μάλλον έχεις δίκιο. Μάλλον έχεις μπλέξει άσχημα. Τέτοια κάνετε και οι πριγκίπισσες δεν μπορούν να στηριχτούν πάνω σας. Στο είπα. Είπαν ψέματα για τη θέτη. Είμαι σίγουρος. Για να το λες. Πάντως, εσύ και ο Ιμιχούτεπ δεν μπορείτε να μείνετε στις Θήβες. Σας ψάχνουν. Σήμερα θα σας φυγαδέψω από ένα πέρασμα που ξέρω. Πριγκίπισσα των κλεφτών και των ληστών. Αν πράγματι θέλεις να με βοηθήσεις, έχω μια καλύτερη ιδέα. Βοήθαμε να μπω μέσα στο παλάτι. Μάλλον όχι. Άκου κάτι. Είμαι η πριγκίπισσα των κλεφτών, όχι η βασίλισσα των χαζών. Και τώρα τι, θα πηδήξουμε? Σου είπα πως είναι τρελό. Ακολουθήστε με. Ξέρω έναν τρόπο να μπούμε μέσα. Από εδώ πάμε. Θα φυλάω εγώ αν χρειαστεί. Κρατάει! Πάμε! Πραγματικά αναρωτιέμαι τι κάνω εγώ με τους τρελούς. Εσύ πιάνε, τι κάνεις εδώ? Λοιπόν, εγώ γνωρίζω πως οι φύλακες του Άχμες είναι γενναιόδοροι. Φύγε από εδώ, αλλιώς θα σου δείξω πόσο γενναιόδορος είμαι. Περιμένετε, κύριε. Μπορώ να σας διασκεδάσω με αστεία. Μα τους θεούς, είναι ο Άχμες. Πάει στο ιερό. Πρέπει να τον ακολουθήσω. Να ακολουθήσω τον Άχμες, τα έχεις χάσει. Και τι να κάνω εγώ εδώ? Είναι το ιερό. Δεν έχουμε δικαίωμα να είμαστε εδώ. Τότε λοιπόν, περίμενε. Είναι θεότρελος έτσι, σέψη. Είναι αργά να κάνουμε πίσω. Φοβάμαι το θυμό του αδερφού μου. Στο είπα ήδη. Σύντομο ο Φαραώ θα πάψει να είναι πρόβλημα. Λες χαιρετίσματα και από μένα. Τώρα θυμάμαι πως ήταν ο Άχμες και ο Σέμερκ στο ιερό. Καλά. Δεν χρειάζεται να μου εξηγήσεις τίποτα, πρίγκιπα. Θα σου εξηγήσω αργότερα. Τώρα πρέπει να βρούμε τη θέτης. Φυσικά. Μην αφήσουμε την κόρη του Φαραώ να περιμένει. Απού, με τρόμαξες. Πρόσεξε, Πάπυρους, γιατί είμαι η εκδίκηση του Σιθ. Ο Απού τα γνωρίζει όλα. Ο Απού τα είδε όλα. Μπράβο, Απού. Προσπάθησε να θυμηθείς τι είδε στο ιερό του Θότ. Ο Απού δεν θυμάται τίποτα, εκτός ότι πρέπει να προσέχεις αυτούς που μιλούν για το Θεό Θότ. Νομίζω πως κατάλαβα, Απού. Έλα, τι, για πάμε. Ο Απού θα έρθει μαζί σας. Ο Απού θέλει να τα δει όλα. Μάλλον κάτι έχει ο φιλαράκος σου. Ναι, αλλά καταλαβαίνει περισσότερα από κάποιους άλλους. Όπως το περίμενα, υπάρχει φρουρός. Ο Απού ξέρει.
Γρήγορα, Θέτης! Θέτης, Θέτης, τι τρέχει! Ο πατέρας μου, Πάπυρους! Δεν μπορώ να το πιστέψω, μα ο Άχμες είπε πως είναι νεκρό! Ο Άχμες λέει ψέματα, Θέτης! Δεν μπορώ να σου εξηγήσω τώρα, μα το ξέρω! Είσαι σίγουρος? Σου ορκίζομαι στη ζωή μου, Θέτης! Μα, ποια είναι αυτή? Μια φίλη. Θα μας βοηθήσει. Και ο φίλος της, ο Σέψη. Είμαι η Τίγια. Πριγκίπισσα Τίγια. Πριγκίπισσα των κλεφτών εννοώ. Λοιπόν, Πάπυρους, κάνε κάτι γρήγορα. Έχε μου εμπιστοσύνη, Θέτης. Ήρθαμε να σε σώσουμε. Όχι, αυτό είναι αδύνατο, Πάπυρους. Ο Άχμες προσπαθεί να πάρει το θρόνο της Αιγύπτου και θέλει να το κάνει νόμιμα. Θέλει να με παντρευτεί. Τι? Να σε παντρευτεί? Τι? Φυσικά, αρνήθηκα. Μα ο Άχμες κρατά τον εσημόν του Όμηρο και με εκβιάζει. Πρέπει να απαντήσω σε δύο μέρες όταν γεμίσει το φεγγάρι. Είναι το σημάδι του θεού Θότ. Εσύ, πού πηγαίνεις? Εξαφανίστηκε. Μα τους θεούς, κι αν είναι κόλπο! Τι μπορώ να κάνω, Πάπυρους? Είμαι παγιδευμένη. Άκου, Θέτης, δεν ξέρω πώς, μα θα βρω τη λύση. Ποιος είναι τέτοια ώρα? Πρέπει να μπω, διαταγές του Άχμες. Πώς τολμάς να εισβάλλεις στο δωμάτιο της κόρης του Φαραώ? Σε προειδοποιώ, θα παραπονεθώ στον Άχμες. Έγινες και υπότης, βλέπω. Συγχαρητήρια, Τίγια. Όχι, Θέτης, άκου. Κάνε γρήγορα, ο φύλακας μπορεί να ξαναγυρίσει. Τίγια, σε ευχαριστώ. Νομίζεις πως θα δουλέψει, Χμούτεπ? Έχω πολλούς φίλους στο λιμάνι που μισούν τον Άχμες. Αυτή είναι η προσωπική σφραγίδα της Θέτης, Χμούτεπ. Με αυτή ο Φαραώ θα ξέρει πως λες την αλήθεια. Τώρα φύγε και καλή τύχη. Είσαι τρελός, Πάπυρους. Δεν υπάρχει περίπτωση να προλάβει να ειδοποιήσει τον Φαραώ. Νομίζω πως έχω μια ιδέα. Μα πρέπει να βρούμε πιο ασφαλή τρόπο να μπούμε μέσα στο παλάτι. Πίσω στο παλάτι, ε? Μόνο αυτό? Μάλλον αποτρελάθηκε, έτσι, Σέψη? Έχεις δίκιο, Τίγια. Δεν βλέπω πώς. Μα και ίσως όχι τόσο τρελός. Άκου, ξέρω κάποιον που ίσως μπορεί να μας βοηθήσει. Μα θέλω λίγο χρόνο. Τα φάρμακά μου δεν είναι αρκετά δυνατά να θεραπεύσουν τον Φαραώ. Τα μαγικά που τον χτύπησαν είναι πολύ δυνατά. Μαγικά, Ράτοφερ! Κάποιος τελικά τόλμησε. Ναι, ναι, Κιέτ, τώρα είμαι αρκετά σίγουρος. Και φοβάμαι πως ξέρω ποιανού το χέρι είναι πίσω από αυτό. Λοιπόν, Άζαντ! Ο Φαραώ επιβιώνει χάρη στα φάρμακα του Ράτοφερ, Άκερ. Ράτοφερ, πάντα αυτός. Και ο Άχμες διστάζει, είναι δειλός. Ποιος νοιάζεται για τον Άχμες? Πρέπει να πετύχεις. Είσαι ο υπηρέτης του Σιθ, Άζαντ. Θυμήσου πως έκανε ο κύριος του Όμπους και μπορεί να σε καταστρέψει. Με συγχωρείς, Ράτοφερ. Ένας Χμούτεπ είναι εδώ. Λέει πως ήρθε από την Θέτη και τον Πάπυρους. Επιμένει πως είναι επίγον. Ας το να περάσει. Ήρθα όσο πιο γρήγορα μπορούσα, διότι ο Φαραώ και η Θέτης είναι σε μεγάλο κίνδυνο. Πρέπει να πάμε εκεί πριν πάρουν τη Θέτη στην Τελεδή. Επιτρέψτε μου να σας παρουσιάσω τον Πατατράκ, βασιλιά των κλεφτών και των ληστών. Αυτός μου έμαθε τα πάντα. Και θα μπορούσε να σου μάθει και εσένα μερικά πράγματα. Μα πού είμαστε? Πρώην καταδικασμένα οχυρωματικά τούνελ και βγάζουν σε ένα μυστικό πέρασμα κάτω από το παλάτι. Τι κάνετε εκεί? Φύγετε μακριά! Φέρτε μου την πριγκίπισσα Θέτης! Έλα, πάμε, Τίγια! Αμέσως, Πατατράκ! Προχώρα μπροστά, Σέψη! Ερχόμαστε, Άχμες. Πρέπει να κάνουμε μια έκπληξη σε αυτόν τον προδότη.
Λοιπόν, Θέτης, κόρη του τελευταίου φαραώ και άτυχου αδερφού μου, ποια είναι η απάντησή σου? Όπως ξέρεις, Άχμες, είμαι η αίρια της θεάς Ίσιδος και ο χορός θα μου δώσει την απάντηση. Ούτο, κόμπρα, θεά και βοηθέ του φαραώ, ω, βοηθήστε με. Απάντηση. Ποτέ δεν θα συνομωτήσω μαζί σου εναντίον του πατέρα μου, του Φαραώ. Μετάνιωσε, η ιερή κόμπρα θα σε τιμωρήσει. Τα μαγικά σου είναι αδύναμα μπροστά στα δικά μου, ιερία της Σύσης. Φύλακες, πιάστε την. Όχι τόσο σύντομα, Άχμες. Διώξ' τους φυλακές σου, πιάσε μας να φύγουμε. Νομίζεις πραγματικά πως μπορείς να τα βάλεις με τον Θόπο, Άμυρος? Ψεύτη, ψεύτη, δεν είσαι ο Σέμερκ. Δεν είσαι. Είσαι ένας δαίμονας Σιθ. Άλλαξε γνώμη, Αχμές. Εγώ έκανα λάθος. Δεν κέρδισες, Ράτοφερ. Ω, κύριε του Όμπους, δείξε μας τη δύναμή σου. Κύριε του Όμπους, δείξε μας τη δύναμή σου. Θεέ του φεγγαριού, δείξε το θυμό σου! Όσο για τον αδερφό μου τον Άχμες, τον εξορίζω. Εγώ, ο Μερένρε, φαραώ των δύο κόσμων, μίλησα. Ωχ, η μέση μου. Θα σας αφήσω τώρα. Είμαι πολύ γέρος για όλα αυτά. Μα Ράτοφερ, θα σε χρειαστούμε. Λοιπόν, δεν υπάρχει λόγος να είμαι πια μαζί σας. Αντίο, παιδιά μου. Λοιπόν, Ιχμούτε, ευχαριστημένος. Ναι, μπορώ να σπουδάσω με τους μαθητές του ναού, να γίνω αρχιτέκτονας. Ήταν πάντα το όνειρό μου. Και εσύ, Τίγια, ο Φαραώ ήταν γενναιόδωρος με τον Πατατράκ. Αλλά να ζήσω εδώ στο παλάτι, όχι. Ο Σέψη θέλει την ελευθερία του. Τίγια, πριγκίπισσα των κλεφτών και των ληστών, σας χαιρετά. Και σας περιμένει στο παλάτι της κάθε στιγμή που θέλετε, Σέψη. Θα τα ξαναπούμε, πριγκίπισσα. Γεια σου, Θέτης. Και πρόσεχε τον πρίγκιπά σου! Και τώρα ο Πάπυρους έρχεται κοντά σας με το βιβλίο για τα μάτια της πριγκίπισσας. Μαζί και τα τέσσερα υπέροχα αυτοκολλητάκια της σειράς. Αλλά και οι τρεις απίθανες βιντεοκασέτες του. Για τα μάτια της πριγκίπισσας, η εκδίκηση των Φαραώ, η συνωμοσία του θρόνου.